Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι και καλό μήνα. Είναι οι οικονομικές ειδήσεις ημέρα σε ένα λεπτό από το insider.gr. Εξαιρετικά κανθόδης αποδεικνύεται για τις τράπεζες η πώληση των μεγάλων κόκκινων επιχειρηματικών δανείων, μιας και πρόκειται για δυσεπίλητες υποθέσεις με βεβαρημένο παρελθόν. Ο φόβος των εισαγγελικών διώξεων είναι αυτός που μπλοκάρει την ταχεία επίλυσή τους, αφού όπως αναφέρει στο insider.gr, τραπεζικό στέλεχος, πολλοί είναι οι τραπεζικοί που δεν αναλαμβάνουν την ευθύνη των διαγραφών δανείων που έχουν λάβει στο παρελθόν μεγάλοι επιχειρηματικοί όμιλοι υπό αμφιλεγόμενες συνθήκες, τα λεγόμενα θαλασσοδάνεια, καθώς ο εισαγγελέας καραδοκεί. Την καθαρογραφή της απόφασης του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου για το ελληνικό αναμένει διοίκηση της Lambda Development, προκειμένου να τοποθετηθεί και επίσημα, καθώς μέχρι στιγμής έχει τηρήσει συγκίνη χθείως, προκαλώντας τον έντονο προβληματισμό στην αγορά. Πληροφορίες ωστόσο αναφέρουν ότι υπάρχει απεσιοδοξία από την πλευρά των επενδυτών, καθώς το τμήμα που φαίνεται να έχει κηρυχτεί αρχαιολογικός χώρος είναι στο σημείο εκείνο που η Lambda Development σχεδιάζει οικιστική ζώνη και εμπορικό κέντρο. Σε αντίθεση με τις τιμές πώλησης που βρίσκονται σταθερά στα χαμηλά, τα ενοίκια των κατοικιών στο κέντρο της Αθήνας έχουν πάρει έστω και με αργά βήματα την ανιούσα. Καθώς η αγορά κατοικίας είναι απαγορευτική για τους περισσότερους λόγω της υψηλής φορολογίας αλλά και της σχεδόν μηδαμινής διαθέσιμης χρηματοδότησης, η στροφή προς το ενοίκιο είναι σαφής. Η τάση αξιοποίησης καινούργων διαμερισμάτων μέσω Airbnb κερδίζει ολοένα και περισσότερο έδαφος, με αποτέλεσμα τα διαθέσιμα διαμερίσματα προς ενοικίαση να λιγοστεύουν και οι τιμές να ανεβαίνουν. Χαρακτηριστικά τα ενοίκια στο Κουκάκι σημείωσαν αύξηση σε ετήσια βάση της τάξης του 17%, στο Κολωνάκι 7% και στο Νέο Κόσμο 5%. Ανωδικά κινείται η χρηματιστηριακή αγορά στο σημερινό άνοιγμα της συνεδρίασης, με τον γενικό δείκτη τιμών να κυμαίνει σε 761,87 μονάδες, καταγράφοντας κέρδη 0,36% σε άνοδο και τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια. Για περισσότερες ειδήσεις στο insider.gr.